Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο και για τις δύο ομάδες, γιατί είχαν να αντιμετωπίσει η καθεμία τον αντίπαλο και τον πολύ άσχημο αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι, θα έλεγα, μοιρασμένο, με μια ελαφριά υπεροχή να έχει η ΑΕΛ. Θεωρώ ότι φάγαμε γκολ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο στο 45. Ένα λεπτό καταλυτικό για οποιαδήποτε ομάδα δέχεται γκολ εκεί. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Κατάφερε να φέρει ένα μάτς το οποίο ήταν πίσω στο σκορ σε ένα τέτοιο γήπεδο, όπως προείπα, που συνήθως όποιος βάζει γκολ παίρνει και το μάτς στα ίσα. Και νομίζω ότι τελειώνοντας την αδική το αποτέλεσμα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλω να πω ένα μπράβο στους συνεργάτες μου, γιατί η ομάδα μέσα σε 4 μέρες δίνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, χωρίς προσθήκες μεταγραφών, με τον Κάλβο να έχει κάνει μισή προπόνηση, και αν είδατε στο δεύτερο ημίχρονο, η Βέρεια ήταν αυτή που πίεζε και η Βέρεια ήταν αυτή που έβαλε τον αντίπαλο στην εστία. Άρα λοιπόν, σε όλους αυτούς αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο πόντος είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Ίσως μας φέρνει βαθμολογικά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με ένα μάτς λιγότερο. Τελειώντας, θέλω να δώσω πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Αυτό το μάτς πρέπει να το ξεχάσουμε, όπως όλα τα άλλα, πάρα πολύ σύντομα, γιατί ακολουθούν εξίσου σημαντικά και δύσκολα παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά και πράγματι και εμείς βλέπουμε ότι κάναμε προσπάθεια ως πότε όπως. Πρέπει κάτι να γίνει. Μεταγραφές ήρθανε, θα έρθουνε, τι γίνεται. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτά τα παιδιά. Σίγουρα τα παιδιά δεν μπορούν να αντέξουν. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Βλέπετε ότι οι λύσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Ήρθανε δύο παιδιά, όπως είχα πει και προχθές. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουν είναι όλα έτοιμα. Η ενημέρωση που έχω, για να γνωρίζετε, έχει να κάνει μόνο με τις μπλε κάρτες τους. Πουθενά αλλού δεν κολλησιεργούν αυτές οι μεταγραφές. Okay. Και θεωρώ ότι αν είναι όπως είναι τα πράγματα, μέχρι το μάτς με του Ηρακλή θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αν είναι έτσι, αν αλλάξει κάτι, πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε, με τους ξένους, εγώ πιστεύω θα προλάβουν. Αφού τα χαρτιά έχουν πάει ήδη, είναι κάτω και το πρόβλημα είναι οι κάρτες, η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα προλάβουν. Τώρα από εκεί πέρα είμαι αναρμόδιος και εγώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο, έτσι παιδιά. Καλή ερώτηση. Εγώ είστε σημαντική ενίσχυση από τους παίχτες, θα ενισχύσουν την ομάδα πολύ. Ο Πελάει και ο Σκουλέ. Η άποψή μου είναι ναι, ότι θα την ενισχύσουν. Υπάρχει περίπτωση να διαφερθεί Βέρεια ξανά με τον Ιάπωνα εξτρέμ που απορρίφθηκε? Είναι όλα ανοιχτά, αλλά εγώ θέλω ποδοσφαιριστές, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έτοιμος. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να κολλησιεργούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια. Κάτι άλλο. Παραβολές, πώς βάθος θα κρυφθεί? Νομίζω ότι κατά τη δική μου άποψη ο συντελεστής θα είναι χαμηλός. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, νομίζω όχι. Λοιπόν, σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι. Ήταν η έναρξη του δεύτερου γύρου, αν και ακόμα υπάρχει ένα παιχνίδι στο αρένα με τον ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε τις εγκριμότητες με τον πρώτο γύρο. Ήταν ένα παιχνίδι που αυτό που θέλαμε εμείς ήταν πρώτα απ' όλα να μην χάσει η ομάδα. Και αν θα μπορούσε βέβαια, γιατί πραγματικά σήμερα, αν εξαιρέσουμε την απουσία του Θωμά, του Νασλίδη, που είναι πάντα ένας παίχτης βαρόμετρο για την ΑΕΛ, η ομάδα αυτή που ξεκίνησε ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση. Με βέβαια άξονα τον Ντόντο,
δημιουργήσαμε ευκαιρίες, κάναμε το πρώτο γκολ, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα ένα γκολ και να είμαστε ακόμα πιο καλά στο δεύτερο. Στο δεύτερο, η Βέρεια βγήκε, πίεσε, έφερε το παιχνίδι κοντά στην περιοχή μας. Εμείς προσπαθήσαμε αντιπίθεση και όσο ήταν ο Ντοντό μέσα, σίγουρα είχαμε ακόμα πιθανότητες να κάνουμε μία-δύο καθαρές ευκαιρίες και ίσως θα πετυχαίναμε ένα δεύτερο γκολ. Ήρθε ένα καταπληκτικό γκολ από μια στιγμένη φάση, από ένα φάουλ. Ένα χρειαστό φάουλ γιατί ήταν πολύ οργανωμένη η ομάδα μας εκεί που έγινε το φάουλ. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι σίγουρα έγινε ψυχολογικά τουλάχιστον προς τη Βέρεια. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα στο τέλος μας αφήνει ικανοποιημένο σαν αποτέλεσμα. Να δούμε τη βαθμολογία γιατί αυτό το αποτέλεσμα και έχοντας δύο βαθμούς με τη Βέρεια. Σίγουρα τα πράγματα, άμα δεν κάναμε έστω και αυτή την ισοπαλία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για μας. Βλέπουμε το παιχνίδι που έρχεται με τον Πλατανιά, παίζουμε μέσα στο αρένα και θα πρέπει από αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε και στο γήπεδό μας για να εκμεταλλευτούμε τα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε στο δεύτερο γύρο μέσα στο αρένα. Εγώ σήμερα νομίζω ότι από τη μέρα που ήρθα ήταν το έκτος εκτός έδρας παιχνίδι σε σχέση με τρία παιχνίδια που έχει γίνει μέσα στο αρένα. Αυτά, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τον κόσμο και τη Βέρεια. Και πάμε για τα καλύτερα. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο ένας απλός τραυματισμός. Υπάρχουν φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Μακάρι να μην είναι έτσι και αύριο να μάθουμε τα αποτελέσματα και να είναι μόνο για 1-2 εβδομάδες. Σαν κύριε, ξέρω τα τελευταία αποτελέσματα, η ουρά θα γίνει χαμός. Η ουρά, πώς το βλέπεις? Τι πες, γιατί η κορυφή δεν έχει τόσο χρόνο. Η ουρά βλέπω ότι μπλέκεται πολύ κατάσταση. Σίγουρα μπλέκεται, αλλά να σας πω και κάτι. Τόσο η Βέρεια, αλλά όσο και η Λάρισα, μην ξεχνάμε ότι και η Βέρεια και εμείς, αλλά και ο Ηρακλής υπάρχουν λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με, τις άλλες ομάδες που είναι μέχρι τους 20 βαθμούς. Πιστεύω ότι ό,τι είναι μέχρι 20-21 βαθμούς, μέσα εκεί θα εμπλακούν ομάδες. Ναι, όπως είπες, η κορυφή σχεδόν αρχίζει και ξεχωρίζει. Και ακόμα και για την πεντάδα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ ψυχραιμία. Και ελπίζω για την ομάδα μου να καταφέρει γρήγορα να βγει από αυτό. Γιατί σήμερα ήταν πραγματικά στο ημίχρονο αυτό που είπαμε, θα πρέπει να πούμε πιο συγκεντρωμένοι, να βγάλουμε την μπάλα ψηλά. Γιατί αυτή η νίκη ενδεχομένως θα μας έδωνε πάρα πολλά έτσι, ψυχολογικά αποθέματα για να βλέπουμε τα παιχνίδια συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, αναμένεται ένας δεύτερος γύρος πολύ ενδιαφέρον. Η ομάδα έχει δύο κλασικές ευκαιρίες για γκολ, ο Αναστασόπουλος στο 11 και στο 24, που δεν τις κάνει γκολ. Και από εκεί και πέρα παθαίνει μία μη καθίζηση μέχρι να βάλει το τέρμα. Σε αυτό το διάστημα κάνατε και αλλαγή συστήματος, διάταξης. Πού οφείλεται αυτή η καθίζηση, κύριος? Κοίτα, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν παίζεις μόνος σου. Παίζεις και με τον αντίπαλο. Ο τύπος βλέποντας 1-2 ευκαιρίες ότι τα πράγματα άρχισε και έπαιζε πιο πιεστικά. Ανέβηκε περισσότερο ψηλά και δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το ανέβασμα που έκανε η Βέρεια μας έδωνε πάντα την ευκαιρία και με τον Γιάννη και με τον Ντοντό να βγαίνουμε περισσότερο στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι δεν. Εντάξει, ήρθαμε Λάρισα να κάνει περίπατο, να κερδίζει, να κάνει ευκαιρίες. Ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι box to box. Όσον αφορά την περίπτωση του Ιωάννη, η ομάδα ουσιαστικά ενισχύει που τον Ιωάννη με την μεταγραφή του Τσίκο, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι ήταν πήγαινε να παίξει παρόν το πρωτάθλημα. Τόσο μάλλον που γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννη έχει παίξει και ήταν έτσι που φέρνει τη σκληριά για την ΕΕ. Φέτος τι ήταν αυτό που άρεσε και το παίξει η ομάδα που έχει. Κοίτα, το ότι η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 5 στόπερ, κάτι έπρεπε να γίνει εκεί μέσα. Λοιπόν, μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο υπάρχει μια λίστα και κάποιοι πρέπει να μείνουν και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Ο Τιτικό ήρθε στην ομάδα για να είναι βασικός παίχτης και είναι στη θέση που παίζει ο Γιωβάνοβιτς. Σαν δεύτερη επιλογή υπάρχει ο Γκόλιας, ένας πολύ ελπιδοφόρος παίχτης για την ομάδα. Με αυτό το σκεφτικό προχωρήσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ένας ιδιοκτήτης, όσον αφορά για το περιουσιακό του στοιχείο, αυτό που θέλει, μπορεί να πάρει κάποιες παίχτες. Το θέμα είναι εγώ στην ομάδα τι χρειαζόμουν, αυτό είπα, ότι χρειαζόμουν φορ. Και νομίζω ότι και σήμερα ήταν εδώ το παιδί που είδε το παιχνίδι. Αλλά έχουμε και δεύτερο. Μπορεί δηλαδή να περάσουμε και σε δύο επιθετικούς παίχτες. Αυτό θα φανεί μέχρι την Κυριακή. Πάντως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη θέση αυτή που κυρίως έχουμε κάποια θέματα, ενισχυόμαστε.
Γιατί θα γίνουν τους παίκτες οι οποίοι έχουν κοπεί. Αν την κάνω λάθος, πρέπει να κοντέψω σε 7-8 παίκτες. Αν αυτή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου δεν έχουν κάνει ομάδα, θα βρίσκουν στο ρόλο και μετά. Ναι, αυτό από μόνο του φαίνεται. Αν δεν φύγουν, τι θα κάνουν. Θα μείνουν στην ομάδα.